Βρισκόμαστε στην οδό Ευμαθίου, στη συμβολή της με την οδό Παπαναστασίου, στο τέταρτο διαμέρισμα του Ηρακλείου, όπου πραγματοποιούμε μία διάνοιξη και αυτή είναι η πρώτη μία σειρά διανοίξεων και στο διαμέρισμα αυτό, αλλά και στον Δήμο συνολικά, έχοντας προτεραιοποιήσει τα έργα εκείνα τα οποία μπορούν να γίνουν άμεσα με μεγάλη απόδοση, αποσυμφορώντας την κυκλοφορία και ως μια απαρχή αναπλάσεων οι οποίες θα ακολουθήσουν. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο δίνουμε μεγάλη σημασία και γι' αυτό το λόγο έχουμε δεσμεύσει και αντίστοιχα ποσά στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου. Οι διανοίξεις και τα οδικά έργα γενικά, τα έργα δηλαδή των ασφαλτοστρώσεων και των τσιμεντοστρώσεων, είναι έργα τα οποία ήδη προχωρούν με πολύ εντατικούς ρυθμούς και αυτό το οποίο θα αποδώσουν είναι μια κυκλοφοριακή ανακούφιση και βέβαια μια συμβολή στην συνολική ποιότητα ζωής των ανθρώπων της πόλης αυτής. Η αποσυμφόρηση βέβαια είναι ένα μεγάλο στοίχημα, είναι μέρος του γενικότερου στοιχήματος, μιας ομαλής, απρόσκοπτης κυκλοφορίας, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς δυσκολία. Στο Ηράκλειο γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά με την κατάλληλη μέθοδο και με αρκετή αποφασιστικότητα πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε πολλά βήματα μπροστά. Συνεχίζουμε με ένα δίκτυο παρεμβάσεων που έχουμε σε όλο το Ηράκλειο, σε συνεργασία πάντα με την Πολυοδομία, η οποία προσδιορίζει τους χώρους των διανοίξεων όταν πια έχει οριστικοποιηθεί το σύνολο της διαδικασίας, και εκτιμούμε ότι σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα δούμε και άλλες διανοίξεις να συμβαίνουν ευρύτερα σε όλη την περιοχή του Ηρακλείου.